6 και 35 λεπτά και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, είναι εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής του εργατικού δικαίου και πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ. Κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αγγυρέ. Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και προχθές που κλείσαμε στην προηγούμενη επικοινωνία μας για τη σύνταξη στα 62 χωρίς, με 40 έτη ασφάλισης, αλλά πώς κάποιος μπορεί να βγει νωρίτερα. Ρωτούν και θα ήθελα, αν μπορείτε όσο είναι εύκολο, να μας πείτε 2-3 περιπτώσεις που μπορούν να βγουν νωρίτερα, γιατί είναι συνεχή τα μηνύματα. Έχουμε σχετική ανάρτηση, την έχει επεξεργαστεί η Αγγελική Μητροπούλου, την κατέρα μου, είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου και έχει μια ειδική ανάλυση στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, αναλύοντας την πιο πρόσφατη πολύ ευνοϊκή ρύθμιση του νόμου Γεωργιάδη του 5078, που ενώ για να βγει κάποιος το 62ο απαιτούσε ο νόμος πολλά χρόνια να έχει την τελευταία πενταετία από 100 μέρες ασφάλισης πριν από το έτος συνταξιοδότησης, δηλαδή κάποιος που θέλει, κυρία ή κύριος, να βγει τώρα το 24, έπρεπε τα 5 χρόνια πρώτου έτους 24 να είναι απασχολούμενος με 100 τουλάχιστον ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία. Τα χρόνια του κορονοϊού, το 2020 και το 2021, τα εξαιρεί ο νόμος, και αν δεν μπορεί και δεν έχει λόγω κορονοϊού τα αντίστοιχα ένσημα το έτος 20 και 21 κάποιος ασφαλισμένος ή κάποιοι ασφαλισμένοι, κυρίως γυναίκες επιδιώκουν τη συνταξιοδότηση στο 62ο, αλλά και άντρες, μπορούν να αναζητήσουν στα 2 προηγούμενα έτη. Δηλαδή, αντί για πενταετία γίνεται επταετία η αναζήτηση των ενσύμων, 100 ενσύμων ανά έτος. Άρα υπάρχει διευκόλυνση για όσους δεν είχαν το 20 και το 21 την απαραίτητη προϋπόθεση των 100 ενσύμων ανά έτος για τα 2 χρόνια του κορονοϊού και μπορούν να πάνε το 19, το 18 ή το 18-17. Άρα υπάρχει ευνοϊκό τριρύθμιση για αυτούς που επιθυμούν και μπορούν να φύγουν στο 62ο. Άλλος, έχει καταργηθεί η πρόορη συνταξιοδότηση για γυναίκες και άντρες μετά την 1η-1η-23 και βγαίνουν μόνο αν έχουν 40 χρόνια ασφαλιστικού βίου στο 62ο ή στο 67ο με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης, δηλαδή 4.500 ένσημα ασφάλισης. Μάλιστα. Αλλά μπορούν να αναζητήσουν μια πολύ καλή ανάλυση με λεπτομέρειες και με παραδείγματα και με τα παραδείγματα που το ίδιο το Υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα, διότι πολλοί κόσμος διευκολύνεται με τη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση, κύριε Αγγυρέ. Λοιπόν, να πάμε, κύριε Μητρόπουλε, και στις ερωτήσεις εδώ των ακροατών μας. Ο κύριος Χρήστος, καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο. Είμαι άνδρας 52 ετών, πρώτα ένσημα στο ΙΚΑ το 1987 και λίγο έπειτα από το 1995 αδιαλείπτωση ως σήμερα. Στα πόσα χρόνια έχω δικαίωμα σύνταξης, 62 ετών με 40 χρόνια? Στα 62 με 40 και να μπορούσε να φύγει νωρίτερα, που δεν μπορεί, έχει τελειώσει. Για όλους που είναι σήμερα 56 ετών και πίσω, δηλαδή είναι νεαρότεροι του 60, του 56ου, άνδρες και γυναίκες, δεν υπάρχει θεμελίωση με πρόορη συνταξιοδότηση. Άρα ο κύριος πάει στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης και, κύριε Αργυρέ, όταν ο νόμος λέει 40 χρόνια ασφάλισης, μπορεί να εννοεί και εννοεί 33 πραγματικά και 7 πλασματικά, ή 35 πραγματικά και 5 πλασματικά, ή 38 πραγματικά και 2 πλασματικά. Τι είναι πλασματικά? Είναι χρόνοι όπως των σπουδών των παιδιών του στρατού για τους άντρες, επιδοτούμενης αλλεργίας και ασθένειας, που ο νόμος επιτρέπει έναντι εξαγοράς με χρήματα να προσθεθούν στα πραγματικά χρόνια απασχόλησης για να βγει ο καθένας ή καθεμιά στη σύνταξη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης, καλημέρα σας κύριε καθηγητά. Απεβίωσε τον περασμένο Οκτώβριο η αδερφή μου, η οποία έχει γεννηθεί
στις 26 του 62. Μοναδικός εγκύτερος συγγενής είμαι εγώ, αδερφός της, εργαζόταν συνεχώς και αδιάκοπα το 1987 σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει πλήρη ένσημα ΙΚΑ. Δικαιούμαι να λάβω ως μοναδικός κληρονόμος εφάπαξ από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου? Ποια είναι η ουδέν διαδικασία δικαιώμα που πρέπει να ακολουθήσω? Ουδέν δικαίωμα, ούτε για σύνταξη ούτε για εφάπαξ στον αδερφό θανόντος ή θανούσης σύμφωνα με τον νόμο, μόνο σε παιδιά ή σε σύζυγο επιτρέπει ο νόμος. Δυστυχώς θα μπορούσε να μην χαθούν όλοι τα χρόνια της ασφάλισης και να πάνε και σε άλλα εγκύτερα πρόσωπα. Είναι προκειμένου ο αδερφός που αιτείται αυτό το ζήτημα και ζητά εξηγήσεις. Άρα ουδέν δικαίωμα. Μάλιστα. Η κυρία Πέγγι λέει τι θα γίνει τα αναδρομικά και τα δώρα των συνταξιούχων. Το Συμβούλιο Επικρατείας σε ποιο σημείο βρίσκεται? Το Συμβούλιο Επικρατείας εξέδωσε την απόφαση πριν 2,5 χρόνια για το 11μηνο των αναδρομικών, τα έτη δηλαδή του 15-16. Η κυβέρνηση ακόμη δεν έχει συμμορφωθεί και δεν έχει πει ακόμη τίποτε. Αναμένουμε να δούμε μήπως στους προσεχείς μήνες, τουλάχιστον για αυτούς που ασκήσανε έγκαιρα αγωγές, να πάρουν όπως διατάσσει η απόφαση τα αναδρομικά τους. Μέχρι τώρα, παρά την πίεση, τη δική μας, τη δική σας, οι συνταξιούχοι, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον αυτοί που άσκησαν έγκαιρα αγωγές, δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους στα λίγα αναδρομικά, διότι ζητούσαν αναδρομικά 6 και 8 ετών και έλαβαν μόνο 11 ημινών με τις αποφάσεις της κυρίας Κελαροπούλου τότε που προέδρευε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Μάλιστα. Η κυρία Δήμητρα είναι νοσηλεύτρια, γεννημένη το 1975, είναι διορισμένη στο δημόσιο από το 2003, έχει 5 παιδιά ανήλικα. Αν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ως πολίτεκνη ή πρέπει να ακολουθεί στο γενικό κανόνα που ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους? Δεν υπάρχει, όπως είπαμε, πρόορη συνταξιοδότηση. Δυστυχώς προσθέτω, τα αναλύω και στο νέο μου βιβλίο «Αγορά εργασίας και συντάξεις, το δημογραφικό» με υπότιτλο που βγήκε προχθές. Τα εξηγώ δυστυχώς. Οι πρόορες συνταξιοτήσεις και για πολύτεκνες μανάδες, όπως εν προκειμένου η κυρία Κροάτρια, δεν έχουν πια τη δυνατότητα, και αυτό είναι σε βάρος και του δημογραφικού, διότι κύριε Αργυρέ, για πολλά χρόνια, δεκαετίες, οι γυναίκες με παιδιά και κυρίως με πολλά παιδιά, όπως εν προκειμένου η Ακροάτριά μας, είχαν τη δυνατότητα να συνδυάζουν βιοπορισμό με οικογένεια και μεγάλη οικογένεια, όπως εν προκειμένου. Όλα αυτά έχουν καταργηθεί δυστυχώς από 1/1/23 και η κυρία είναι μικρή για να έχει θεμελιώσει στη μεταβατική περίοδο 15-22 που ίσχυαν ευνοϊκότερα όρια εξόδου στη σύνταξη. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για την τιμή. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτριές μας. Γεια σας.